Σωρός είναι πλέον τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ιατρικό προσωπικό των νοσοκομείων, γεγονός που οδήγησε τον κλάδο να προαναγγείλει πανελλαδική απεργία για τις 31 Ιανουαρίου. Μάλιστα, η κατάσταση που βιώνει πλέον το νοσοκομείο Ξάνθης είναι ιδιαίτερα δραματική, που έχει ως αποτέλεσμα και την εισήγηση κατάρρευσης κλινικών όπως αυτή της καρδιολογικής. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που μπορεί να ξεκινήσει κανείς. Τα τελευταία είναι η προβλεπόμενη μείωση κατά 11.000 των νοσοκομειακών κλινών, οι συγχωνεύσεις 660 τμήματων, ανακοινωμένα ήδη από το Υπουργείο, άπειρα προβλήματα. Το σύστημα εφημέρευσης των νοσοκομείων, εντάξει, αν δεν χρησιμοποιήσω την έκφραση έχει καταρρεύσει, πάντως έχει ξεπεράσει προπολού το όριο της ασφαλούς εφημέρευσης. Υπάρχει μια, μιλώντας για το νοσοκομείο της Ξάνθης ειδικότερα, υπάρχει μια ανισοκατανομή στα κονδύλια των εφημεριών σε σχέση με νοσοκομεία παρόμοιας ή και μικρότερης δυναμικότητας, η οποία είναι εντελώς ακατανόητη και εντελώς αδικαιολόγητη. Έχει πρόσφατα γράψει και ο τοπικός τύπος σχετικά με αυτό το θέμα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, αν θέλετε να σας πω, ειδικά για το νοσοκομείο της Ξάνθης, τα οποία είναι απόρρια προφανώς της γενικότερης πολιτικής που ακολουθείται στον χώρο της δημόσιας υγείας, έτσι. Η διευθύντρια της καρδιολογικής κλινικής έχει ζητήσει το κλείσιμο της κλινικής, γιατί έχει μείνει ουσιαστικά μία μόνιμη γιατρός και μία επικουρική για να λειτουργεί ένα από τα πιο σημαντικά τμήματα του νοσοκομείου. Η μονάδα εντατικής θεραπείας αντιμετωπίζει προβλήματα, η παθολογική αντιμετωπίζει προβλήματα με παραιτήσεις ειδικευμένων κτλ. Τμήματα που έχουν κλείσει, όπως θα γνωρίζετε, το ορειλά και το δοντιατρικό, οι οφθαλμολογικοί προβλήματα. Δυστυχώς συνεχώς προβλήματα, χωρίς να λύνεται κανένα. Δυστυχώς, όπως εκτιμούν οι γιατροί, φως στον ορίζοντα δεν διαφαίνεται, ενώ τα πράγματα μέρα με την ημέρα θα γίνονται ακόμη χειρότερα για εργαζόμενους και ασθενείς. Αυτά τα τρία χρόνια παρατηρούμε μια συνεχή επιδείνωση, σχεδόν καθημερινή επιδείνωση. Παρά του ότι είναι παραδεκτό το γεγονός ότι έπρεπε οπωσδήποτε να γίνουν παρεμβάσεις σε αυτό το χώρο, υπήρχαν όντως πολλά θέματα προς αντιμετώπιση, αλλά για αυτά τα θέματα δεν χρειαζόταν καμία κρίση. Ήταν πράγματα τα οποία έπρεπε ούτως ή άλλως να αντιμετωπιστούν. Με καταλάβατε. Τώρα, με αφορμή αυτό, δυστυχώς έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο. Και ενώ η κοινωνία μέσα σε αυτές τις συνθήκες, αν ένας τομέας είναι που θα έπρεπε να στηρίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο τη στιγμή που πάρα πολλοί κόσμος έχει καθημερινά προβλήματα επιβίωσης πια, θα έπρεπε να είναι ο χώρος της δημόσιας υγείας, βλέπουμε να συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Ουσιαστικά δηλαδή να καταραίει μπροστά στα μάτια μας, πιθανολογούμε για λόγους γνωστούς, λόγους τέλος πάντων ιδιωτικοποιήσεων και τα σχετικά. Να πούμε κλείνοντας πως σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ, η απεργία έχει σκοπό να αναδείξει τα προβλήματα στοχοποίησης του ΕΣΥ και του ΕΟΠΗ από τις πολιτικές του μνημονίου.